Χαιρετίζουμε το σημερινό μαχητικό φοιτητικό συλλαλητήριο. Βρισκόμαστε στην αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και οι φοιτητές του ΔΥΠΑΕ ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από ελλείψεις και προβλήματα. Προβλήματα που είναι χρόνια λόγω της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων που τώρα με την πανδημία διωγγώθηκαν. Οι πρωτοβουλίες την Τετάρτη που μας πέρασε προχώρησαν σε κινητοποίηση στον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, θέτοντάς του τα αιτήματά μας, όπως να προσληφθεί άμεσα το απαιτούμενο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό για να ανοίξουμε με ασφάλεια, να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που υπάρχουν σε προσωπικό καθαριότητας για να πραγματοποιούνται συχνές απολυμάνσεις, να πυκνώσουν τα δρομολόγια του 52, στα οποία ο συνωστισμός είναι καθημερινό φαινόμενο, όπως και σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουν μετατραπεί σε κέντρα μετάδοσης του ιού. Πάνω σε αυτά, πήραμε γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση, παρόλο που είναι σχεδόν 7 μήνες κλειστά τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν οι σπουδές μας αντιμετωπίζονται σαν κόστος, όταν εμπορευματοποιείται η παιδεία. Να μην ξέρουμε πώς και αν θα σπουδάσουμε, να αναγκαζόμαστε να παρατάμε τις σπουδές μας. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε με πολλές μορφές, ακόμα πιο δυναμικά, μέχρι να εξασφαλιστεί η υγεία και η μόρφωση κάθε φοιτητή. Η σημερινή συγκέντρωση δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το δρόμο του συλλογικού αγώνα και της διεκδίκησης μέσα από τους συλλόγους που παλεύουμε και εμείς στο ΔΥΠΑΕ να δημιουργήσουμε. Να μην μείνει κανένας φοιτητής μόνος του απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε στα μορφωτικά μας δικαιώματα.